Ένας παλιός χορηγός επιστρέφει. Το fifacoin.com είναι και πάλι στο κανάλι. Το καλύτερο και πιο αξιόπιστο site με τα φθηνότερα coins για το FIFA 19. Μην ξεχάσετε στο checkout να χρησιμοποιήσετε τον κωδικό Άρης για να πάρετε 5% έκπτωση στη συνολική σας παραγγελία. Για όσους ενδιαφέρονται για τα ποδοσφαιρικά είδη, την ξέρετε τη σελίδα Best Soccer Store. Χρησιμοποιείτε και εκεί τον κωδικό Άρης για να πάρετε 10% έκπτωση. Το link καθώς και οι κωδικοί για τους δύο χορηγούς βρίσκονται κάτω στο description. Καλησπέρα σας φίλοι μου και καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα βίντεο στο κανάλι. Καλώς ήρθατε σε ακόμη μια ανασκόπηση του Weekend League. Έχουμε το 31ο στη σειρά Weekend League. Μετά από το πολύ μεγάλο κατόρθωμα που καταφέραμε να μπούμε στο top 100, φτάνουμε στην επόμενη ανασκόπηση που έχουμε πάλι gameplay από Foot Champions. Ότι ο Μάριος, το παιδί που μας έχει στείλει αρκετές φορές τα rewards του από το top 100, έχει ξεκινήσει τη δικιά του προσπάθεια στο YouTube. Μπορείτε να πάτε να τσεκάρετε το κανάλι του και να τον ακολουθήσετε κάτω στο description. Θα έχω αφήσει το link. Θα κάνει live streams και θα έχει gameplay από Division 1 και Weekend League. Οπότε να πάτε να τον τσεκάρετε και τον Μάριο. Υπάρχει το link του κάτω στην περιγραφή. Θα το βάλω στην αρχή του βίντεο αυτό γιατί το ξέχασα να το πω, είναι αλήθεια. Να πω ότι η ομάδα ουσιαστικά έμεινε η ίδια και πάμε να ξεκινήσουμε κατευθείαν χωρίς να πούμε πάρα πολλά. Θέλω να τονίσω μόνο ένα πράγμα για το συγκεκριμένο Weekend League, το οποίο θα το πούμε σε λίγο και να συζητήσουμε κάποια πράγματα γιατί έρχεται η Team of the Season σήμερα την Παρασκευή. Ότι η ομάδα παρέμεινε η ίδια, ούτως ή άλλως ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει, έτσι λένε. Οπότε κρατήσαμε την ίδια ενδεκάδα όπως και την προηγούμενη φορά με Ντεχέα, Σεμέδο, David Luiz και τον Φανάχολτ μαζί με τον Μαλτίνι στην άμυνα που κάνουν την αλλαγή μεταξύ τους. Αζάρ, Βιδάλ, Κρόιφ, Ομπαμεγιάνγκ, Σον και Ρουντ Χούλιτ. Και πάμε να ξεκινήσουμε κατευθείαν με το gameplay, χωρίς να πούμε πάρα πολλά. Και να πω ότι, βασικά πριν ξεκινήσω να πω οτιδήποτε, θέλω να δείτε πάρα πολύ καλά το συγκεκριμένο παιχνίδι και να δείτε τα stats στο τέλος. Και πάνω σε αυτό το κομμάτι θέλω να πω ότι το συγκεκριμένο Weekend League ήταν ένα από τα χειρότερα Weekend Leagues με βάση τη συνδεσιμότητα. Με βάση το connectivity, με βάση την σύνδεση με τους servers, πείτε το όπως θέλετε. Εδώ πέρα κοιτάξτε μια τρελή φάση. Η μπάλα πηγαίνει στο δοκάρι, ο Ντεχέα του αντιπάλου κάνει πίσω, ό,τι να είναι. Φυσικά καταλαβαίνετε ότι όταν έχουμε ένα τέτοιο πολύ περίεργο να το αποκαλέσουμε δοκάρι, ξέρουμε όλη την εξέλιξη στην απέναντι πλευρά του γηπέδου και θα τη δούμε την εξέλιξη στην απέναντι πλευρά του γηπέδου εδώ. Και να πω ότι λοιπόν το συγκεκριμένο Weekend League ήταν από την αρχή του προβληματικό. Την Παρασκευή είχαμε πρόβλημα με τους servers. Σάββατο πρωί υπήρχε ένα μικρό πρόβλημα, εδώ πέρα αυτό είναι πολύ ωραίο γκολ, ένα μικρό πρόβλημα με τους servers, το οποίο το βράδυ του Σαββάτου αποθεώθηκε. Ή το βράδυ της Κυριακής, δεν θυμάμαι, νομίζω το βράδυ του Σαββάτου πρέπει να ήταν το πρόβλημα των servers. Βασικά όχι, πρέπει να ήταν βράδυ Κυριακής, δεν είμαι σίγουρος. Νομίζω δουλέψανε κανονικά Σάββατο και υπήρχε πρόβλημα όλη την Κυριακή και την Παρασκευή. Από την Παρασκευή υπήρχε το πρόβλημα και η ίδια EA έδωσε το extension στο Weekend League μέχρι και την Δευτέρα, αλλά ολόκληρη την Κυριακή, Κυριακή ήταν, βλέπετε το μεταξύ ότι το παιχνίδι έχει γίνει 3-1, έδωσαν extension από την Παρασκευή για τη Δευτέρα, αλλά ολόκληρη την Κυριακή ουσιαστικά το παιχνίδι ήταν down. Δεν μπορούσαμε να παίξουμε. Τρελό πραγματικά, και βλέπετε όπως τρελό είναι και το συγκεκριμένο σκορ, στο 58 να χάνουμε 4-1. Και φαινόταν όλο το delay μέσα στο gameplay μου και ουσιαστικά αυτό που έδωσε η EA σαν αποζημίωση για όλο αυτό που έγινε, το ότι δεν υπήρχε Weekend League την Παρασκευή και την Κυριακή, δεν έδωσε εννοείται έξτρα μέρα, π.χ. και την Τρίτη, το οποίο αυτό θα ήταν το λογικό. Αυτό που έδωσε ως έξτρα η αγαπημένη μας αυτή η εταιρεία είναι ότι μας έδωσε πίσω τους πόντους που χρειάζονται για το qualification στο Weekend League. Αυτούς τους 2.000 πόντους που μαζεύουμε από τα Rivals και από το προηγούμενο Weekend League της κάθε φοράς. Πραγματικά αστείο. Πάμε λίγο σε αυτό το παιχνίδι, στο οποίο βλέπετε ότι με τα χίλια ζόρια καταφέρω να κάνω επικό comeback και να φτάσουμε στο 89ο λεπτό στο 4-4. Πραγματικά ο συγκεκριμένος αντίπαλος, θα το δείτε και στο τέλος στα stats του, τι ακριβώς είχε. Φτάνουμε στο 108ο λεπτό με τον Αζάρ. Θα κάνουμε ένα όμορφο spin και κοιτάξτε εδώ πέρα τι θα πιάσει. Δηλαδή η μπάλα περνάει κάτω από τα πόδια του, βουτάει, τη βγάζει. Τρελή φάση. Αλλά από την εξέλιξη της συγκεκριμένης φάσης από το corner, ο Άντερσον θα μπει μέσα στην περιοχή, θα δώσει το Χούλιτ. Καραμπόλες, κόντρες, μία σύγχυση μέσα στην άμυνα. Ευτυχώς ο David Luiz βρίσκεται εκεί για να σμπρώξει την μπάλα στα δίχτυα. Δείτε λίγο τα stats. 4 shots on target ο αντίπαλος με 4 goal και εμείς 17. Πραγματικά ο Ντεχέα του ήταν από άλλο πλανήτη. Πραγματικά το delay ήταν αφόρητο και το ξέρουμε ότι κάθε φορά που υπάρχει αυτό το πρόβλημα με τους servers, το gameplay είναι προβληματικό. Γιατί όταν τη μία μέρα πέφτουν οι servers, την επόμενη δεν ξέρω για ποιον λόγο είναι πάρα πολύ βαρύ το gameplay. Οπότε εάν έδιναν μία μέρα έξτρα στο Weekend League και πήγαινε μέχρι και την Τρίτη, ουσιαστικά θα έπαιζα Τρίτη. Όλα τα παιχνίδια που βλέπετε εδώ πέρα ήταν τη Δευτέρα. Έπαιξα νομίζω
δεν ξέρω καν αν έπαιξα παιχνίδια την Παρασκευή, αν πρόλαβα να παίξω καθόλου γιατί υπήρχε το πρόβλημα. Μετά Σάββατο δεν ασχολήθηκα καθόλου και Κυριακή είδατε τι. Σας περιέγραψα τι ακριβώς έγινε, το οποίο είμαι σίγουρος ότι το είδατε και όλοι εσείς που ασχολείστε με το παιχνίδι που δεν μπορούσε κανένας μας να παίξει. Αλλά τέλος πάντων, η ίδια EA είπε στο Twitter της ότι δεν μπορεί να δώσει ακόμη μία μέρα extension στο Weekend League να φτάσει την Τρίτη, γιατί δεν θα μπορέσουν να δουν αναλυτικά όλα τα αποτελέσματα, ότι δεν υπάρχουν τσιτάκια, ότι δεν έχουν κλέψει οι αντίπαλοι, ότι τέλος πάντων δεν θα είναι σωστή και με τον απαραίτητο χρόνο τέλος πάντων η έρευνά τους για να παραδώσουν τα rewards όπως πρέπει σε περίπτωση που κάποιος έχει κάνει cheat, γιατί υποτίθεται ότι μετά από κάθε Weekend League η EA ελέγχει όλα τα αποτελέσματα. Τώρα κατά πόσο ισχύει αυτό δεν ξέρει κανένας, μόνο οι ίδιοι το ξέρουν. Αλλά αυτή ήταν η δικαιολογία τους, ότι δεν μπόρεσαν να δώσουν έξτρα μέρα παράτασης, δηλαδή μετά τη Δευτέρα να δώσουν και την Τρίτη. Οπότε μας έδωσαν πίσω τους πόντους για το qualification. Αστείο πραγματικά. Πραγματικά αστείο για Παρασκευή και Κυριακή που ήταν down οι servers. Οπότε για ακόμη μία φορά μας εξαναγκάζει να παίξουμε εδώ πέρα. Βλέπετε και μια πανέμορφη προσπάθεια από τον Σονάλντο, Rainbow και βολές στην κίνηση. Μας εξαναγκάζει για μία ακόμη φορά να παίξουμε πολλά παιχνίδια μέσα σε μία μέρα, ειδικά αυτή τη φορά που ήταν και Παρασκευή και Κυριακή down οι servers. Ξανά το ίδιο γκολ με τον Aubameyang, Rainbow πάνω στον τερματοφύλακα. Οπότε όλα τα παιχνίδια νομίζω, εκτός από μερικά, αν παίχτηκαν Παρασκευή και πάλι, νομίζω ότι όλα τα έπαιξα Δευτέρα. Και σας είπα ότι υπήρχε τρελό πρόβλημα με τους servers, γιατί όταν πέφτουνε οι servers την επόμενη μέρα κολλάει τρελά. Τέλος πάντων το αφήνουμε πίσω αυτό, απλά θα δείτε ότι πάρα πολλά παιχνίδια με ταλαιπώρησαν στο συγκεκριμένο Weekend League και είναι θέμα ξεκάθαρα του connectivity. Ας αφήσουμε το κομμάτι της ουσιαστικά της συνδεσιμότητας, ότι άλλως τα έχουμε πει, το παιχνίδι δεν ασχολούνται καν με το παιχνίδι, μην τα λέμε κάθε φορά. Η εταιρεία δεν νοιάζεται για το παιχνίδι. Δεν μπορεί οι servers να πέφτουν από ολόκληρο Weekend League από Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή να είναι πεσμένοι και Παρασκευή και Κυριακή. Δεν γίνεται αυτό. Δεν μπορούν να μας εξαναγκάζουν να παίζουμε τις ώρες αιχμής που ούτως ή άλλως έχει delay. Αν θέλουν να μας εξαναγκάσουν να παίζουμε τις ώρες αιχμής, να κάνουν μια επένδυση στους servers τους, να ουσιαστικά να τους βελτιώσουν, να τους κάνουν όπως πρέπει για να μην έχουμε καθόλου delay, καθόλου lag. Καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου για να μπορούμε να παίζουμε ό,τι ώρα θέλουμε, είτε είναι πρωί, είτε μεσημέρι που είναι ώρα αιχμής με απόγευμα, είτε βράδυ. Αν θέλουν να παίζουμε όλες τις ώρες του Σαββατοκύριακου, γιατί το ξέρουν πολύ καλά και κυρίως τα παιδιά που κάνουν stream, ότι το απόγευμα που πρέπει να κάνουν το stream για να μπορούν οι περισσότεροι να το δουν, κολλάει αφόρητα του Σαββατοκύριακου. Τέλος πάντων, το αφήνουμε πίσω αυτό το κομμάτι γιατί ξέρουμε ότι δεν ενδιαφέρονται πάρα πολύ, αλλά ξέρουμε ότι ενδιαφέρονται πάρα πολύ για το. Money, για το money, για τα λεφτά δηλαδή. Οπότε έρχεται το event της Team of the Season. Στην Team of the Season που εμείς δεν προλάβαμε να ψηφίσουμε σαν Team Aris, γιατί ήμασταν λίγο εκτός χρονικού περιθωρίου. Αυτό που μας είναι, που είναι το τελευταίο τους χαρτί ουσιαστικά της EA για το φετινό παιχνίδι. Δεν ξέρω τι θα κάνουμε, σας είπαμε International Card στο καλοκαίρι λόγω του Copa America. Αλλά αυτό που είναι το τελευταίο τους χαρτί ουσιαστικά είναι η Team of the Season. Και σήμερα κυκλοφορεί η Most Consistent Team of the Season, η ομάδα δηλαδή για την οποία ψηφίσαμε την προηγούμενη, στο προηγούμενο βίντεο νομίζω, στο πιο προηγούμενο που ήταν την Δευτέρα. Οπότε περιμένουμε πώς και πώς να δούμε ποιοι παίκτες θα βγουν και να αρχίσει όλο το hype της Team of the Season. Φυσικά μαζί με το hype της Team of the Season υπάρχει και το hype για το Market Crash. Αν θα γίνει Market Crash, αν έγινε ήδη, πώς θα εξελιχθεί το market. Ελπίζω να έχει βγει το βίντεο μέχρι τις 8 το απόγευμα. Μην πουλήσετε τώρα. Σήμερα δεν έχει κανένα νόημα να πουλήσετε. Εκεί στις 8 η ώρα με 8.30 θα υπάρξει λογικά κάποιο μικρό market crash, το οποίο δεν είναι σίγουρο, αλλά από το βράδυ και μετά σίγουρα θα αρχίσουν να ανεβαίνουν οι τιμές. Κάθε φορά αυτό γίνεται και στο event. Δεν θυμάμαι αν ήταν στο Food Birthday event ή σε κάποιο άλλο μεγάλο event τώρα πρόσφατα. Θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι περιμέναμε όλοι ότι θα πέσουν οι τιμές με το που βγει το event, ενώ τελικά δεν έγινε αυτό. Έπεσαν για ένα 20 λεπτό μισάωρο και μετά πάλι ανέβηκαν πάρα πολύ. Γιατί ήδη το market, να ξέρετε, αυτή τη στιγμή είναι πολύ χαμηλά. Δηλαδή μπορείτε να βρείτε Cristiano Ronaldo για 1.030.000 και αν κάνετε και snipe μπορείτε να τον βρείτε για 1.000.000, ίσως και πολύ ωριακά κάτω από το 1.000.000. Ο Eusebio έχει πέσει πάρα πολύ, ο Χούλιντ έχει πέσει πάρα πολύ, ο Ναζάριο έχει πέσει πάρα πολύ, 94 νομίζω, τον είδα πλέον κάτω και από 3.000.000, κάτω από 2.900, 2.800, κάπου εκεί. Να το δείτε το gameplay με τον συγκεκριμένο αντίπαλο, γιατί με ταλαιπώρησε απίστευτα πολύ. Απίστευτα πολύ, θα το δείτε και θα το καταλάβετε. Οπότε περιμένουμε την Team of the Season να δούμε. Ξεκινάει το μεγαλύτερο και τελευταίο event, βασικά το μεγαλύτερο event μετά την Team of the Year και το τελευταίο μεγάλο event του παιχνιδιού. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει φέτος World Cup Mode όπως υπήρχε πέρσι.
βλέπετε και τον κόλμα του Ben Yedder. Οπότε περιμένουμε να δούμε ποιοι θα είναι στη Most Consistent. Πιστεύω ότι αρκετοί από αυτούς τους παίχτες που διαλέξαμε εμείς θα είναι μέσα σε αυτή την ομάδα, θα είναι μέσα στην Most Consistent Team of the Season, η οποία είναι η Team of the Season από παίχτες από διάφορα πρωταθλήματα που δεν κατάφεραν να πάρουν ούτε μία inform καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, αλλά είχαν πάρα πολύ καλή και σταθερή απόδοση. Βλέπετε, προηγούμαστε και με τον Αζάρ. Όχι, προηγούμαστε, συγγνώμη, ισοφαρίζουμε με τον Ντεν Αζάρ με το συγκεκριμένο γκολ και μάλιστα με μια πολύ όμορφη μπαλιά κάθετη του Κρόιφ στον Ομπαμεγιάνγκ. Επειδή κουνούσε τον τερματοφύλακά του, κοιτάξτε πώς μας αδειάζει τη γωνία. 4-3 στο 58 λεπτό και στο 73 λεπτό ουσιαστικά θα τελειώσουμε το παιχνίδι με το 5-3. Ή μήπως δεν θα το τελειώσουμε. Για να δούμε. 76 λεπτό βλέπετε ο αντίπαλος με τον Ben Yedder. Νομίζω ότι είναι ακριβώς μετά τη σέντρα αυτό, αν δεν κάνω λάθος. Ή δεν θυμάμαι αν είναι μετά τη σέντρα. Ίσως να ήταν kick of glitch, δεν είμαι σίγουρος. Πρέπει να ήταν kick of glitch, αν δεν κάνω λάθος. Και φτάνουμε στο 81 λεπτό με το συγκεκριμένο αντίπαλο, που είμαστε 5-4. Βλέπετε πάλι. Εδώ θα βάλει πολύ ωραίο γκολ, οφείλω να το ομολογήσω. Αυτό το. Ουσιαστικά κύκλο χ, αυτή η προσποίηση που έκανε με τον Σόν ήταν φοβερή. Αλλά τον τελευταίο λόγο στο παιχνίδι τον έχουμε εμείς, εφόσον φάγαμε γκολ στο 90. Και όπως βλέπετε, είμαστε ακριβώς οριακά με τον χρόνο και δίνουμε την μπάλα μπροστά για να μην τελειώσει το παιχνίδι. Ο Βιδάλ στον Γιώχαν Κρόιφ, ο οποίος με πλασέ με τη μία θα κάνει το 6-5 και θα του κάνουμε σους, γιατί ήταν από τους αντιπάλους που πατούσε παύση για να μας πάσει τα νεύρα. Λυτρωνόμαστε στο τελευταίο λεπτό, κάνουμε το 11-11, 11-0 είχα εκείνη τη στιγμή, έπαιζα πάρα πολύ καλά και μετά ματσαριστήκαμε με αυτόν εδώ τον αντίπαλο. Αυτό είναι το 13ο παιχνίδι που βλέπετε. Από εκεί και πέρα, περιμένουμε την Team of the Season και ουσιαστικά οι περισσότεροι, όσοι βασικά μαζεύετε packs, αν θέλετε, μην βιαστείτε να τα ανοίξετε σήμερα που είναι η Most Consistent, γιατί δεν ξέρουμε πόσο καλές θα είναι αυτές οι κάρτες. Σίγουρα, από τη στιγμή που είναι Team of the Season και μιλάμε για Team of the Season, σίγουρα θα είναι πάρα πολύ καλές κάρτες. Αυτό είναι το βέβαιο, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αλλά νομίζω ότι αν έχετε μαζέψει packs, ίσως να είναι καλύτερο να τα ανοίξετε στην EPL Team of the Season. Είναι η καλύτερη Team of the Season και είτε πετύχετε tradable είτε untradable, θεωρητικά από την EPL όλοι θα είναι usable. Δηλαδή, άντε να υπάρχουν και μερικές εξαιρέσεις από κάποιους παίχτες που δεν είναι τόσο υψηλά τα ratings που έχουν οι συγκεκριμένοι. Οπότε, καλύτερα στην EPL. Εγώ προσωπικά έχω μαζέψει τα rewards μου και θα τα πούμε και στο τέλος, μόλις δούμε και το rank, τι ακριβώς έχει γίνει. Ότι τα rewards μου, τα χρυσά rewards μου, θα τα ανοίξω όλα στην Team of the Season της EPL. Και πέρυσι το είχα κάνει, δεν έβγαλα τίποτα. Και φέτος θα το κάνω, πιθανόν και φέτος να μην βγάλω τίποτα, αλλά ουσιαστικά έχει νόημα να τα ανοίξεις σε αυτήν την Team of the Season. Γιατί αν τα ανοίξεις αυτήν την Team of the Season, αν βγάλεις κάτι tradable, σίγουρα θα είναι κάτι πολύ ακριβό. Ξέρετε τι hype υπάρχει γύρω από την EPL, ξέρετε γενικότερα με την Premier League ότι όλοι είναι τρελαμένοι και ειδικότερα μετά από αυτό που έχουν κάνει οι αγγλικές ομάδες. Εδώ πέρα βλέπετε τρώμε και ένα πολύ φθηνό γκολ από το ψιλοκρεμαστό του Neymar, γιατί η άμυνα ήταν εξαφανισμένη. Με τις αγγλικές ομάδες είδατε τι ακριβώς έχει γίνει αυτή τη στιγμή και με Chelsea, Arsenal, Liverpool και την Tottenham που έχουν φτάσει στους τελικούς Champions League και Europa League μετά από επικά παιχνίδια. Εδώ δυστυχώς βλέπετε θα πάρουμε κόκκινη με τον Johan Cruyff στο 82 και ουσιαστικά είναι η χαριστική βολή. Αλλά έχουμε μια τελευταία ευκαιρία και εδώ με το Semedo από το ραντάρ, γιατί το χρησιμοποιώ πάρα πολύ το ραντάρ, έχω δει την κίνηση του Son. Εδώ πέρα δεν εμφάνιζε ο αντίπαλος βελάκι από πάνω, οπότε προσπάθησα με πολύ σιγουριά να του βάλω γκολ και το έβαλα. 3-3 στον 92ο προς 93ο λεπτό, αλλά δυστυχώς σε αυτήν τη φάση που έχουμε πάει πλέον στην παράταση, με τον Σεμέδο δεν ξέρω πώς έχει πατηθεί τάκλιν εκεί πέρα. Εγώ δεν είχα πατήσει το τετράγωνο που έχω το τάκλιν. Θα του κάνουμε πέναλτι, θα βάλει τον γκολ με τον Neymar στο 94, θα έρθει 4-3 το παιχνίδι και δυστυχώς θα χάσουμε. Θα χάσουμε το 13ο παιχνίδι, 12-1, 12 στα 13, πείτε το όπως θέλετε. Οπότε η πρώτη μας ήττα σε αυτό το Weekend League έρχεται πολύ νωρίς. Και θα υπάρξουν κι άλλες ήττες. Προφανώς δεν έχω μπει στο top 100, θα το ξέρετε, θα το είχατε δει το ID στο leaderboard. Δεν έχουμε μπει στο top 100 αυτή την εβδομάδα, δυστυχώς. Και ήταν πάρα πολλοί λόγοι και σας είπα ότι ο κυριότερος λόγος ήταν υπάρχει τέτοιο delay στο gameplay. Δεν μπορείς να το ευχαριστηθείς στο παιχνίδι με τίποτα. Κάτι που ήθελα να το τονίσω στο προηγούμενο βίντεο και νομίζω ότι ξέχασα να το πω είναι ότι όταν έπαιξα στο top 100, παιδιά, ήταν πάλι Weekend League με extension. Τα είχα παίξει Δευτέρα τα παιχνίδια. Δεν ξέρω όμως γιατί. Αλλά ήταν το καλύτερο gameplay από φάση απόκρισης, συνδεσιμότητας, connectivity, τα πάντα. Ήταν πραγματικά το τέλειο gameplay. Έβγαιναν πραγματικά ό,τι ήθελα να κάνω μέσα στο γήπεδο, έβγαινε. Δεν είχα ούτε μισή πάσα, δεν είχα delay ούτε σε μισή πάσα, καθόλου lag. Δηλαδή ήταν πραγματικά ονειρικό το gameplay. Και γι' αυτό κατάφερα να κερδίσω τα παιχνίδια γιατί έκανα ακριβώς αυτό που ήθελα. Θα δείτε ότι σε αυτό το Weekend League έχουμε παίξει penalties. Και δεν θα τα δείτε όλα τα penalties. Έπαιξα ουσιαστικά 4 παιχνίδια σε penalties.
Όταν θα φτάσουμε σε εκείνο το παιχνίδι, ουσιαστικά θα σας αποκαλύψω τι ακριβώς έχουν γίνει με τα πέναλτι. Εδώ πέρα βλέπετε ένα πανέμορφο γκολ με τον Ρουτ Χούλιτ, με τον αγαπημένο μας Ράστα, ο οποίος δεν έβαλε πάρα πολλά γκολ σε αυτό το Weekend League, αλλά είχε πάρα πολύ καλή ανασταλτική λειτουργία στην ομάδα. Κλασικά βοηθάει πάρα πολύ πίσω. Οπότε ναι, το gameplay ήταν αρκετά προβληματικό. Αυτά, δεν έχουμε να συζητήσουμε κάτι. Το μεγαλύτερο hype αυτή τη στιγμή υπάρχει για την Team of the Season. Περιμένουμε να γίνει η αρχή με τη Most Consistent και περιμένουμε και τα υπόλοιπα πρωταθλήματα. Ουσιαστικά, αυτό που είχε κάνει και πέρσι η λατρεμένη μας αυτή η εταιρεία είναι ότι τη Most Consistent, γιατί ξέρετε ότι δίνει Team of the Season παίκτες και στα rewards του Weekend League. Το θυμάστε πέρσι που βγαίναμε στην Elite και παίρναμε δύο παίκτες μέσα στο pack και όποιος έμπαινε top 100 έπαιρνε νομίζω ή 5 ή 6 παίκτες στο top 100 pack του που ήταν Team of the Season. Δεν νομίζω ότι στην EPL δεν το δίνει. Δεν δίνει Team of the Season. Νομίζω ότι δεν δίνει Team of the Season στην EPL. Το θυμάμαι και στη Most Consistent. Δηλαδή σε αυτό το Weekend League που θα παίξουμε τώρα, νομίζω ότι τα έπαθλα δεν θα έχουν μέσα Team of the Season παίκτες ακόμη. Νομίζω ότι Team of the Season της EPL τουλάχιστον μπαίνει προς το τέλος που είναι όλοι διαθέσιμοι. Βέβαια θυμάμαι ότι είχαμε βγάλει τον Σανέ δύο φορές πέρσι. Οπότε δεν ξέρω τι ακριβώς γίνεται. Αλλά νομίζω ότι η Most Consistent. Δεν θυμάμαι ακριβώς τι γίνεται με την Team of the Season. Γιατί στο FIFA 17 ήταν διαφορετικά, στο FIFA 18 έγινε διαφορετικό. Νομίζω στο FIFA 18 ήταν ένα mix. Ουσιαστικά ήταν ένα mix, εδώ πρέπει βλέπετε μια τρομερή απόκρουση στην τυχαία σε απευθείας φάουλ του Pogba, αλλά θα κάνουμε πέναλτι. Ήταν mix, γιατί θυμάμαι είχαμε βγάλει και πολλούς παίχτες και από άλλα πρωταθλήματα, από την Αγγλία 2 νομίζω για παράδειγμα. Τέλος πάντων, σίγουρα θα υπάρξουν rewards από Team of the Season στα Weekend League rewards μας, αλλά όχι ακόμη νομίζω. Όχι τώρα που είναι η Most Consistent, ίσως λίγο πιο μετά από τα επόμενα πρωταθλήματα. Οπότε εκεί είναι όλο το hype, εκεί είναι μαζεμένη όλη μας η ανυπομονησία πλέον, γιατί η Team of the Season, όπως σας είπα, είναι το τελευταίο τεράστιο event. Αυτά, δεν έχουμε να συζητήσουμε κάτι άλλο από άποψη market, από άποψη τι να περιμένουμε στο παιχνίδι. Team of the Season είναι ο τελευταίος κύκλος του παιχνιδιού. Βέβαια θα διαρκέσει πάρα πολύ καιρό. Έχουμε τόσο πρωταθλήματα να δούμε Team of the Season κάρτες. Και μακάρι να δούμε καλές κάρτες, usable κάρτες, για να αλλάξει και όλο αυτό το. Ουσιαστικά η μονοτονία που υπάρχει στις ομάδες. Αν και βέβαια φέτος δεν έχει καμία σχέση με πέρυσι. Πέρυσι έβλεπε συνέχεια την ίδια ομάδα. Φέτος, έτσι όπως έγινε η αλλαγή του gameplay, έχει προσφέρει μια ποικιλία στις ομάδες, μπορώ να πω. Βέβαια οι top ομάδες πάλι αποτελούνται από τους ίδιους παίχτες, Χούλιτ, Βιεϊρά, Ναζάριο κτλ. Αν και έχει μπει ο Εουσέμπιο και ο Κρόιφ φέτος. Μια και λέμε Κρόιφ εδώ πέρα, είναι τρομερό δοκάρι από τον Γιώχαν Κρόιφ. Ευτυχώς είναι εκεί ο Σονάλντο για να κάνει το 3-2. Οπότε αυτά, ας επικεντρωθούμε τώρα στο gameplay για να δούμε λίγο τι ακριβώς έχει γίνει. Εδώ πέρα μια πάρα πολύ όμορφη ψιλοκρεμαστή παλιά, ο Μπαμεγιάνγκ θα χάσει το control, αυτό είναι που σας λέω για το delay. Δεν πρόλαβα τον τερματοφύλακα του αντιπάλου εδώ, με πρόλαβε εκείνος. Ο Γιώχαν Κρόιφ ευτυχώς βρίσκεται εκεί πέρα ο υπτάμενος Ολλανδός για να κάνει το 4-2. Ο Μπαμεγιάνγκ θα κάνει ένα όμορφο dragback, θα τη στρώσει στον Κρόιφ, πάλι shoot στην κίνηση με τον Κρόιφ, σας το έχω ξαναπεί. Εντάξει τώρα το συγκεκριμένο goal δεν είναι κάτι τρομερό, είναι μέσα από τη μικρή περιοχή, αλλά γενικότερα προσπαθείτε να σπαμάρετε τα shoot με τη μία. Και έξω από την περιοχή, έτσι καταφέραμε να βάλουμε πάρα πολλά γκολ στο top 100. Εδώ ένα πάρα πολύ όμορφο γκολ. Εδώ πέρα τον προλάβαμε γιατί ήξερα τι ακριβώς θέλει να κάνει. Έβγαινε προς τα πάνω μου ο τερματοφύλακας. Οπότε Rainbow, που είναι το πιο αποτελεσματικό στο 1 εναντίον 1 για τον τερματοφύλακα, ίσως και η Λακροκέτα. Εδώ με τον Κρόιφ κάποιες προσπάθειες. Ο Πογκμπά εδώ πέρα θα δώσει την μπάλα στο Λουίς Μπίσο. Μάλλον είχε απειβδίσει ο συγκεκριμένος αντίπαλος και έβαλε και εκείνος ένα αυτό γκολ. Έβλεπε ότι δεν μπορούσε να βάλει άλλο γκολ σε εμάς. Έβαλε αυτό γκολ. Okay, βλέπετε και τα stats, 7-2. Και θα κάνουμε την νίκη νούμερο 15. Και ματσαριζόμαστε με αυτόν εδώ τον αντίπαλο, το οποίο παιδιά θα σας πω ότι είναι το πιο συχαμένο παιχνίδι FIFA που έχω παίξει ίσως για όλο το FIFA 19. Θα καταλάβετε ακριβώς για ποιον λόγο σας το λέω στο τέλος, μόλις δείτε τα στατιστικά. Βλέπετε μια φοβερή ομάδα με Team of the Year παίκτες και Icons και Cristiano. Εδώ πέρα στο 18ο λεπτό είμαστε με τον Hazard, θα τον ταλαιπωρήσουμε πάρα μα πάρα πολύ και θα καταφέρουμε αυτό που θέλουμε να μας κάνει tackle μέσα στην περιοχή για να πάρουμε penalty, που είναι το πιο σημαντικό. Θα αναλάβει ο Eden Hazard να εκτελέσει το πέναλτι. Δεν ξέρω για ποιον λόγο έχει αλλάξει εκεί πέρα ο εκτελεστής. Συνήθως έχω τον Κρόιφ στα πέναλτι. Μάλλον έκανα κάποια μικροαλλαγή. Θα έρθει 0-1 το παιχνίδι. Βλέπετε, εμείς είχαμε ένα σουτ το οποίο ήταν το πέναλτι και ο αντίπαλος είχε δύο σουτ συνολικά. Και δύο σουτ στο τέρμα και τρία συνολικά. Παιδιά, έπαιζε το ταμπούρι της ζωής του. Δεν έχω ξαναδεί πιο αμυντικό παιχνίδι. Έπαιρνε την μπάλα και δεν έβγαινε να κάνει επίθεση. Και πάμε σε αυτό το παιχνίδι το οποίο για μένα ήταν το πιο κομβικό. Από πολλές πλευρές. Κοιτάξτε καταρχάς ομάδα 2, 4, 6 Icons, Team of the Year Marcelo, Team of the Year Bale που είχε βγει ο Nomini, ο. Πώς το λένε το δεξί μπακ της, ο Βερσάλικο. Κοιτάξτε εδώ πέρα τι πιάνει ο Φάντερ Σαρ και ο Πότ Μαζάρ, Player of the Month Hazard. Φοβερή ομάδα. Φτάνουμε στο 45ο λεπτό ουσιαστικά στο οποίο θα κάνει την επίθεση του μετά από κομπίνα. Κοιτάξτε εδώ πέρα τι δεν θα μπει. Κοιτάξτε λίγο. Και πώς θα μπει, επειδή μου έχει κλέψει την μπάλα από τον Λουίζ. Φοβερό, η μπάλα χτυπάει στο ένα δοκάρι, χτυπάει στο άλλο, δεν μπορεί να τη βάλει ο Σον και αντί να φύγει από πάνω του,
Μπαίνει με αυτόν τον αστείο τρόπο μετά, πραγματικά. Φτάνουμε στο 84 και είμαστε 0-1 πίσω. Έχουμε βγάλει full attacking την ομάδα και εδώ ο Ρουτ Χούλτ σμπρώχνει μόνο του την μπάλα στα δίχτυα. Εγώ έλεγχα, όπως είδατε, τον Κρόιφ. Είναι αυτόματη κίνηση που κάνει ο Χούλτ, την σούταρε με τη μία. Απίστευτο, δεν ξέρω αν είναι ένα animation αυτό που το κάνουν όλοι οι παίκτες, αν το κάνει ο συγκεκριμένος επειδή είναι αυτός που είναι. Αλλά θα φάμε και κοβγλίτς. Γιατί όπως βλέπετε, ο Σον βρέθηκε ολομόναχος μέσα στη μεγάλη περιοχή μας. Απίστευτο κι όμως αληθινό. Αλλά στο 90 λεπτό, πάντοτε όταν έχεις τον Ράστα, θα κάνεις μια λακροκέτα, θα κάνεις μια πανέμορφη σβούρα, θα κάνεις ένα driven το οποίο θα σκοτώσει τον αντίπαλο. Πραγματικά πανέμορφο γκολ, παιδιά, από τον Ρουτ Χούλιτ. 2-2 και πάμε στα πέναλτι. Σκοράρουμε. Αποκρούμε το πέναλτι του Καντέ. Σκοράρει ο Ράσφορντ για μας, 2-0. 2-1 με τον Σαλάχο αντίπαλος. Θα χάσουμε το πέναλτι με τον Άντερσον. Θα του πιάσουμε το πέναλτι του Ρόις. Θα χάσουμε το πέναλτι του Σον. Θα του πιάσουμε το πέναλτι του Κρόιφ. Αν το βάλουμε, όλα τελειώνουν νομίζω εδώ με τον Χούλιτ. Θα μας το πιάσει. Ο Σον για τον αντίπαλο το βάζει. Και πάμε στον ξαφνικό θάνατο πλέον. Το βάζει ο Αζάρ και για τον αντίπαλο αναλαμβάνει να το εκτελέσει. Ο Πετί έκανε μια απότομη κίνηση προς τα δεξιά, το κατάλαβα, δεν ξέρω το πέρα τι έχει κάνει ο Ντεχέα, είδατε. Κοιτάξτε λίγο τα στάτς, τον είχαμε κερδίσει κατά κράτος σε όλα. Αλλά παιδιά, το συγκεκριμένο παιχνίδι μου προκάλεσε τέτοιο τρομερό πονοκέφαλο που σταμάτησα. Και γι' αυτό ήταν κομβικό το συγκεκριμένο παιχνίδι, γιατί από εκεί και μετά έχασα 4 παιχνίδια στη σειρά. Η συγκεκριμένη διαδικασία των penalties ήταν 17η νίκη μου, είχα 17-1, 17 στα 18 και έχασα τα 4 επόμενα παιχνίδια γιατί έκανα ένα διάλειμμα μιας ώρας. Είναι αυτό που σας έχω πει, ποτέ μην κάνετε διάλειμμα την ώρα που κερδίζετε. Είναι ό,τι χειρότερο μπορείτε να κάνετε. Απλά εγώ αναγκάστηκα μια στιγμή γιατί με έχει πιάσει τρελός πονοκέφαλος. Πραγματικά ήταν τόσο πολύ ένταση με τον συγκεκριμένο αντίπαλο που δεν παλευόταν, παιδιά. Πραγματικά δηλαδή είπα ότι δεν μπορώ να παίξω τη στιγμή, έχω ένα κεφάλι καζάνι. Άφησα να περάσει μια ώρα και έκανα 4 ήττες στη σειρά. Και αυτό που σας είπα πριν για τα πέναλτι είναι ότι έπαιξα 4 διαδικασίες πέναλτι, κέρδισα τη μία αυτή που είδατε, κέρδισα μία ακόμη και έχασα τις άλλες δύο. Οι δύο από αυτές ήταν στα 4 παιχνίδια που έχασα. Κερδίζουμε το συγκεκριμένο αντίπαλο. Βασικά, όχι, δεν κερδίζουμε το συγκεκριμένο αντίπαλο, είναι 0-3. Έγραφε κιόλας ότι έχει όνομα στο Twitch. Δεν ξέρω αν έκανε live stream εκείνη τη στιγμή ο αντίπαλος. Δεν μπήκα να το ψάξω μετά, είναι η αλήθεια. Αλλά βρήκα το κανάλι του όταν το έψαξα σε αργότερη στιγμή. Δεν έδειχνε ότι έκανε live, μάλλον δεν έκανε, απλά έπαιζε ίσως εκείνη τη στιγμή offline. Εν πάση περιπτώσει, θα χάσουμε το top 100 εννοείται, θα χαθεί και η Elite 1, γιατί κάναμε τις 4 απανωτές ήττες και είχαμε και μία ακόμη ήττα, 5 ήττες συνολικά, αυτή που είδατε που χάσαμε από εκείνον τον αντίπαλο. Οπότε, οριακά παίζουμε για Elite 2. Να δούμε αν θα το καταφέρουμε. Εδώ πέρα με τον Johan Cruyff θα μπει και ένα πανέμορφο El Tornado με πράσινο σουτ κιόλας μετά. Αν πιάσετε παιδιά πράσινο στο El Tornado, είναι πολύ δύσκολο να το χάσει ο παίκτης, ιδίως όταν είναι ο Johan Cruyff, όταν είναι ο Cristiano, όταν είναι, ξέρω εγώ, η 5-star skills, η πολύ ακριβή. Θα γίνει το παιχνίδι, θα βάλει τον γκολ με τον Ταλίσκα, αλλά στο ημίχρονο δεν άντεξε, θα κάνει μια παύση. Οπότε θα κάνει ουσιαστικά rage quit, όχι μια παύση. Στην παύση του ημιχρόνου θα κάνει rage quit. Θα κάνουμε την 20η νίκη μας και πάμε να δούμε σε τι ακριβώς φάση βρισκόμαστε. Έχουμε κερδίσει 20 παιχνίδια, έχουμε κάνει αυτές τις 4 απανωτές ήττες από τον delay. Και μας μένουν 4 παιχνίδια. Έχουμε χάσει και την Elite 2 και παλεύουμε για την Elite 3. Μετά από το τρομερό gameplay του Top 100, αυτή την εβδομάδα πέσαμε να κυνηγάμε την Elite 3. Αλλά δεν το χρησιμοποιώ ως δικαιολογία. Είναι πραγματικότητα το gameplay, παιδιά, ήταν απέσιο. Ήταν πάρα πολύ αργό το παιχνίδι. Ματσαριζόμαστε με αυτόν τον αντίπαλο που έχει Rashford, Pogba, Dembélé και Semedo κόκκινους. Σημαίνει ότι έχει πάρει καλά rewards από τα Foot Champions. Εδώ πέρα μια πάρα πολύ όμορφη προσπάθεια από το Son. Κοιτάξτε τι όμορφο γκολ. Πάλι Rainbow, πάλι Volley. Τα έχουμε πει στο φετινό παιχνίδι, τα shoot με τη μία και τα volleys είναι πάρα πολύ όπι. Πράσινο shoot από τον Κρόεφ, η μπάλα θα πέσει στα πόδια του Aubameyang με το αριστερό του, μοιάζει πάρα πολύ με τον goal που έχει βάλει με τη Βαλένθια, έτσι, ο τρόπος που έχει σουτάρει. Στο χθεσινό goal ο Pierre-Emerick Aubameyang έκανε και hat-trick εχθές, φανταστικός, και η Chelsea προκρίθηκε στα penalty. 2-1 λοιπόν, φτάνουμε στο 78ο λεπτό με τον Pierre-Emerick Aubameyang. Ταλαιπωρούμε πάρα πολύ τον αντίπαλο. Η μπαλιά στον Κρόιφ, είδατε, σουτ με τη μία. Δεν το κουράζουμε εκεί μέσα. Με το που έρθει η μπάλα σε αυτούς τους τόσο ικανούς παίχτες όπως είναι ο Κρόιφ, ο Aubameyang, ο Σον, ο Αζάρ, σουτ με τη μία. Rage quit από τον αντίπαλο. Ivory Toast, δεν είναι Ivory Coast. Δεν είναι η ακτή του Ελφαντοστού, είναι η ακτή Toast. Ό,τι να είναι, εντάξει, έχουμε δει απίστευτα ευρηματικά ονόματα στο FIFA. Και πάμε να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει, παιδιά. Έχουμε 22 νίκες και μας μένει ένα παιχνίδι. Έχουμε χάσει τη μία ευκαιρία που είχαμε σαν παιχνίδι και πρέπει να παλέψουμε. Θυμίζουμε τις παλιές καλές εποχές FIFA 19. Πρέπει να κερδίσουμε το τελευταίο παιχνίδι. Ματσαριζόμαστε με μια ομάδα η οποία είναι OK, παρόλο που έχει Moment Blank και Moment Zanetti, Prime, Crespo, Player of the Month, Hazard,
και κόκκινο Player of the Month Royce, δεν θυμάμαι ποιος από όλους είναι ο Royce, αν είναι ο πιο πρόσφατος αυτός. Φτάνουμε στο 13ο λεπτό, στο οποίο με τον Johan Cruyff πράσινο φινές ακριβώς από το όριο της μεγάλης περιοχής, 1-0. Ο αντίπαλος όμως αυτός ήξερε να χρησιμοποιεί τέλεια τις σέντρες. Ήξερε να κάνει φανταστικές σέντρες και να βάζει πάρα πολύ ωραία γκολ, και θα το δείτε. 1-1 με τον απλό χρυσό Mbappé τον 87, ούτε καν τον upgraded. Η μπάλα φτάνει στον Eden Hazard, θα μπει με στην περιοχή, σουτ στην ευθεία, εδώ ήταν κίτρινο. Είναι μία από τις ελάχιστες φορές που βάζουμε κι εμείς ένα κίτρινο πλέον. Μας είχε συνηθίσει αυτά ο Φιλίπ Άντερσον πριν το πάτσα, αλλά πλέον δεν μπαίνουν τόσο εύκολα. Παρ' όλα αυτά, ο Hazard το έβαλε. Και εδώ ένα πράσινο σουτ, μια πράσινη ρουκέτα από τον Αρτούρο Βιδάλ, θα κάνει το 3-1. Εκεί πίστευα ότι ίσως ο αντίπαλος να το κλείσει. Γιατί είχαμε τρομερή υπεροχή, δεν μπορούσε να μας κοντράρει ο συγκεκριμένος αντίπαλος. Παρ' όλα αυτά, με το που θα ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο, πάλι βλέπετε στο 47. Δεν είναι ακριβώς kick of glitch, γιατί θα αγγίξω την μπάλα και θα τη χάσω. Πάλι με τον χρυσό Mbappé, παιδιά, τον απλό χρυσό Mbappé. Κοιτάξτε τι σουτάρα βάζει με τον 87 Mbappé, με πλάτη στο τέρμα, ούτε time shot, ούτε τίποτα. Φοβερό πραγματικά. 3-2. 53ο λεπτό προς 54ο. Ο Johan Cruyff με μια πανέμορφη κάθετη στον Σονάλντο. Θα κερδίσουμε τον Ρόμπερτσον. Και αυτός κούνησε τον τερματοφύλακά του, μας αδειάζει τη γωνιά. 4-2. Στο 63ο λεπτό όμως ο Aubameyang θα συνδυαστεί με τον Marco Reus, όπως τις παλιές καλές μέρες που ήταν στην Dortmund αυτοί οι δύο, και θα γίνει το 4-3. Θεωρητικά όλα θα τελειώσουν σε αυτή τη φάση με τον Vidal στο 77ο λεπτό, αλλά θα κάνω κίτρινο σουτ δυστυχώς. Πάλι κούνησε τον τερματοφύλακά του αντίπαλος, παιδιά, και το κίτρινο σουτ θα πάει στο δοκάρι. Δεν θα μπει όπως μπήκε το γκολ του Hazard. Και καταλαβαίνετε για να έχω αφήσει το gameplay να εξελιχθεί τι ακριβώς θα γίνει στην απέναντι πλευρά. Στο 79 προς 80 λοιπόν, ο Crespo θα ματσαριστεί με τον Semedo, θα τον κερδίσουμε με τον Semedo εδώ, αλλά πάλι θα κάνω λάθος πάσα, με τον Mbappé θα βγάλει μία από τις σέντες που ήξερε να βγάζει πάρα πολύ καλά, ο Pogba, κεφαλιά, πάρτο, βάλτο, 4-4, χάνουμε δύο φορές το προβάδισμα 2 γκολ, και από το 3-1 ισοφαριστήκαμε, και από το 4-2, από το 3-1 που είχαμε και από το 4-2, πάμε στην παράταση. Στην οποία παράταση με τον Hazard θα τον ταλαιπωρήσουμε πάρα πολύ. Ο Aubameyang θα δει πανέμορφα το σον και ο Σονάλντο πιάνει ένα τρομερό βολέ στην κίνηση. Και ουσιαστικά στο 114ο λεπτό έχουμε την ευκαιρία να καθαρίσουμε το παιχνίδι. Η κάθετη θα βγει στον Σονάλντο. Βλέπω στο πίσω δοκάρι τον Marcus Rashford, ο οποίος με έναν κεραυνό με το αριστερό του πόδι στην κίνηση, πάλι με τη μία το σουτ, θα κάνει το 6-4. Κοιτάξτε, κεραυνό του Rashford. Πολλές φορές τα στέλνει στα κεραμίδια αυτά τα σουτ, αλλά αυτή τη φορά έτυχε να το βάλει ο Marcus Rashford μπροστά από τη μικρή περιοχή. Κερδίζουμε το συγκεκριμένο παιχνίδι 6-4 και καταφέρνουμε να μπούμε στην Elite στο τελευταίο παιχνίδι με πολύ δυσκολία αυτή τη φορά, γιατί όπως σας είπα, το gameplay ήταν πάρα πολύ βαρύ και πολύ μέτριο. Αυτά. Elite 3 λοιπόν και αυτή την εβδομάδα. Παραμένουμε σε υψηλά ranks. Αν και μετά το top 100 δεν περιμένεις μια Elite 3, και εμένα δεν μου άρεσε καθόλου, αλλά τουλάχιστον δεν χάσαμε ούτε την Elite 3. Θα έχουμε, και αυτό που θέλω να σας πω εγώ τώρα είναι ότι θα έχουμε αύριο rewards, ένα πολύ μεγάλο mix από rewards. Έχω ανοίξει το πακέτο του Top 100 στην καινούρια Team of the Week που βγήκε προχθές την Τετάρτη. Έχω ανοίξει τα player picks του Top 100 σε άλλη στιγμή. Έχω ανοίξει τα rewards από την Elite, τα οποία τα άνοιξα χθες την Πέμπτη. Και θα έχουμε και picks, νομίζω player picks από τον Μάνθο, ο οποίος είναι το παιδί από τον υπολογιστή που κατάφερε να μπει και αυτός για μία ακόμη φορά στο Top 100. Μου έχει στείλει τα player picks του και το πακέτο από το Top 100. Τα χρυσά packs τα έχει κρατήσει και εκείνος προφανώς για, για να τα ανοίξει στην Team of the Season λογικά της EPL. Αυτά. Και μάλιστα ξέχασα να σας πω, και μάλλον θα το βάλω στην αρχή του βίντεο αυτό γιατί τώρα το θυμήθηκα, ότι ο Μάριος, το παιδί που μας έχει στείλει αρκετές φορές τα rewards του από το Top 100, έχει ξεκινήσει τη δικιά του προσπάθεια στο YouTube. Μπορείτε να πάτε να τσεκάρετε το κανάλι του και να τον ακολουθήσετε κάτω στο description, θα έχω αφήσει το link. Θα κάνει live streams και θα έχει gameplay από Division 1 και Weekend League. Οπότε να πάτε να τον τσεκάρετε και τον Μάριο, υπάρχει το link του κάτω στην περιγραφή. Θα το βάλω στην αρχή του βίντεο αυτό γιατί το ξέχασα να το πω, είναι αλήθεια. Οπότε, αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε. Αύριο έχουμε rewards από Top 100, από Elite, από Top 100, από υπολογιστή. Όλα τα καλά μαζί να τα περιμένετε. Οπότε, ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε. Εμείς θα τα πούμε αύριο στο βίντεο με τα rewards και φυσικά μέχρι να τα πούμε εκεί, να περνάτε πάντοτε όμορφα.